Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε καλά. Καλώς ήρθατε σε ακόμη μια βιντεάρα που σήμερα και για τις επόμενες 24 ώρες θα τρώμε μόνο KFC. Πίσω από την κάμερα για ακόμη μια φορά είναι ο Gregory. Καλησπέρα, Gregory. Καλησπέριζω την όμορφη παρέα. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να κάνετε ένα τεράστιο like, subscribe στο κανάλι ηθοποιέλ και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν όμως πάμε στην πρώτη πρωινή παραγγελία, γιατί η ώρα είναι ακόμα 11.30. Τα KFC από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στο delivery έχουν ανοίξει. Πριν προχωρήσουμε να κάνουμε την πρώτη παραγγελία για πρωινό, KFC. Τέλος πάντων, θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια εάν προτιμάτε McDonald's ή KFC. Για μένα δεν ξέρω, πιστεύω κερδίζουν τα KFC. Γρηγόρη, εσύ τι λες? Τα KFC. Περιμένω να δω κάτω στα σχόλια εσείς τι προτιμάτε. Για πρωινό έτσι πιστεύω να πάρουμε κάτι χαλαρό, αλλά δεν ξέρω τι να πάρουμε. Επειδή είναι πρωί, λέω να μην πάρω κάτι τρελό, λέω να πάρω ας πούμε κάτι σε στυλ αράβικη πίτα, επειδή θα είναι από τα KFC μέσα θα έχει κοτόπουλο. Οπότε λέω να πάμε είτε σε κάποιο Twister μενού το οποίο έχει Coca-Cola, αλλά δεν θέλω πριν πρωί Coca-Cola. Ή λέω να πάρω ένα Twister. Βασικά όχι. Να πάρω ένα Box Master το οποίο μέσα έχει ζουμερό φιλέτο κοτόπουλο original ή Zinger, είναι το πικάντικο αυτό το καυτερό, σε τοσταρισμένη τορτίγια με hash brown, μαρούλι iceberg, κυρί τσένταρ, ντομάτα, πικάντικη μαγιονέζα. Εγώ θα βγάλω το μαρούλι, το λέει και μια πατατό, το λέει, όχι ξέρα. Και το μεσημέρι ας πούμε θα πάρουμε κάτι πιο μεγάλο, κάτι έτσι πιο γιαματούλ, κατάλαβες, θα πάρουμε έτσι κάτι καλύτερο. Και θα πάρουμε και μια medium πατάτες, οπότε πρωινό βγήκε στα 8 ευρώ. Γκρίγορη, θα φάσεις μαζί μου κάτι? Φυσικά θα φάω. Θα φας. Θα σε βλέπω να τρως. Εγώ τώρα μπέρκερ δεν θέλω να φάω πρωί πρωί. Λες να πάρω το ίδιο με σένα, ένα box master. Box master και μια πατάτα. Και μια πατάτα, λες. Το λέει. Ναι, τώρα τι κοτόπουλα και μπέργκερ πρωί πρωί δεν το λέει. Εσύ δεν πιεις τίποτα? Όχι. Τίποτα. Πρωί πρωί τι να πιω, αφήσω ακόμα εσύ. Όχι, άστο δεν το λέει. Καλάθι 16-10 πιέλ, θα με κεράσεις εσύ? Εννοείται. Φίλος, ευχαριστώ. Έκανα την παραγγελία, περιμένουμε τώρα. Αλλά για το μεσημεριανό θα πάρουμε το αμάξι μας και θα πάμε να τα φάμε από κοντά. Οπότε κάνε ένα like στο βίντεο και περιμένε να έρθει η παραγγελία για να τη δούμε μαζί. Μόλις ήρθε η παραγγελία, πάμε να το ανοίξουμε να πάρουμε την παραγγελία. Έκανε περίπου 35 λεπτά να έρθει. KFC, η πρώτη παραγγελία του πρωινό μας είναι έτοιμο. Πάμε να την ανοίξουμε να κάνουμε το unboxing. Εδώ πέρα πατατούλες, όπα, τι είναι αυτά? Μου έχουν βάλει δώρο δύο πακετάκια πατατάκια με γεύση KFC. Λοιπόν, μετά έχουμε τις πατάτες, κλασικές KFC πατατούλες, όπως και στα μάτια. Και μετά έχουμε εδώ πέρα, για όσοι δεν το ξέρανε και θα το δουν πρώτη φορά, κόβεις αυτό. Εδώ. Και έχουμε την αραβική μας. Οπότε πρωινό τι έχουμε? Αραβική όπως είπα, με κοτόπουλο και πατατούλες. Και για μεσημέρι θα πάμε και θα πάρουμε έτσι κάτι πιο μεσημεριάνο τύπου KFC. Πάμε να κάνουμε και τη δοκιμή. Ωραίο. Η μαγιονέζα είναι τούμπα. Πάμε να δοκούσουμε και λίγο κοτοπουλάκι. Τέλειο. Γρηγόρη, έχει δοκιμάσει αυτά τα πατατάκια? Όχι. Γρηγόρη, για δοκίμασε εδώ πέρα τα KFC πατατάκια. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια πατατάκια. Είναι λίγο spicy, έτσι και είναι λίγο, Είναι πάρα πολύ ωραία. Πόσο τους βάζεις? 8 στα 10. Και ορίστηκε η αραβική σου να φας κι εσύ. Ωχο, καλή μου όρεξη. Καλή όρεξη. Οπότε εμείς θα σας αφήσουμε τώρα για να φάμε το πρωινό μας. Και θα τα πούμε πιο μετά στο μεσημεριανό. Και να συζητήσουμε έτσι και τι θα φάμε για μεσημέρι. Κάνε ένα like και γράψε μου κάτω στα σχόλια τι προτιμάς, McDonald's ή KFC. Περιμένω από όλους να δω κάτω στα σχόλια. Τα λέμε αργότερα. A few minutes later. Μόλις φάγαμε, πραγματικά ήτανε απίστευτο, Γρηγόρη. Ήτανε τρο. Θα τα πούμε στο μεσημεριανό. Πραγματικά ήταν τέλεια η αραβική. Ήρθαμε στα KFC στο Παγκράτη για το μεσημεριανό μας. Η ώρα είναι περίπου 4.30-5 παρά. Δεν ξέρω ακόμα τι θα φάμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν πεινάω πολύ, ούτε εγώ ούτε ο Γκρέγκορη. Αλλά για τις ανάγκες του βίντεο πρέπει να πάμε. Οπότε τώρα πάμε στο KFC να δούμε στο μενού τι θα παραγγείλουμε. Έτσι κάτι πιο μεσημεριανό, Γκρέγκορη, τι λες? Φάγαμε την αραβική μας. Τώρα θέλει όντως κάτι πιο μεσημεριανό, οπότε φύγαμε. Βλέπουμε εδώ πέρα στο κατάλογο έχει πάρα πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω τι να πάρουμε. Πατάτες, να σου πω την αλήθεια, δεν το πολύ ξέρω να ξαναπάρω. Ωραία, μην πάρεις πατάτες. Οπότε τώρα τι να πάρουμε? Να το παίξουμε έτσι. Να πάρουμε τίποτα σε φάση κοτόπουλο. Πάρω κάτι τέτοιο θα κάνω. Θα πάρω δύο κομμάτια κοπ chicken on the bone και θα πάρω και ένα μπεργκεράκι. Οκ, μπαίνει στα βαθιά εσύ. Γρήγορη, τι θα πάρεις εσύ? Εγώ τώρα δεν έχω ιδέα, έχω παραφουσκώσει να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν θα πάρω κάτι σε Twister πάλι, Box Master ή κάποιο μπέργκερ. Όντως έχω φουσκώσει. Να πάρω πάλι Box Master να φάω. Δεν ξέρω, ό,τι θέλεις. Να πάρω ένα Twister. Ωραίο. Έτσι είναι λίγο πιο απλό. Έτσι λίγο πιο απλό. Μπέργκερ δεν θα πάρω. Εσύ κάνει το challenge, εγώ θα πάρω το Twister. Twister και άντε μια Coca-Cola. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας θα φας και λίγο από τον μπέργκερ μου, γιατί δεν πρόκειται να το φάω όλο. Οπότε πάμε να παραγγείλουμε. Γεια σας. Να σας παραγγείλω. Θα μου βάλε δύο κομμάτια chicken on the bone και ένα classic burger και ένα μπουκαλάκι νερό. Το νεράκι μου εδώ πέρα, το classic burger και τα δύο κομμάτια κοτόπουλο. Εγώ τα περίμενα πιο εδώ πέρα. Είναι τεράστια όλα. Ένα το twister μου και εγώ κόλλα μου. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα το burger το οποίο μέσα έχει μαρουλάκι, σος και κοτοπουλάκι. Για πες μου. Θεό. Ζουμερό κοτοπουλάκι. Εσύ του βάλει τι πήρε? Ένα twister. Αυτό. Είναι σαν το box master που πήραμε το πρωί, απλά πιο μικρό. Είδατε? Φοβερό. Ωραία.
Αυτό το πας εσύ. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το δοκιμήσω κοτόπουλο. Δεν ξέρω αν είναι spicy. Κοτόπουλο αξιά, φίλε, ναι. Γενικά, σαν γεύμα, βάζω ένα 8,5 στα 10. Εγώ δεν έχω πάρει κάτι σήμερα να φάω το exclusive. Δηλαδή, μόνο αραβικές παίρνω. Αυτό μας εδώ πέρα. Γρήγορη, αυτό είναι δικό σου. Μήπως σου άρεσε τελικά το κοτόπουλο. Τρομερό το κοτόπουλο, έτσι. Μάγκες, δεν μ' άφησε να φάω, μου τα φάγε όλα, ρε. Όχι όλα. Εγώ τελείωσα, έφαγα το ένα μπέργκερ που πήρα και το ένα από τις δύο φτερούγες. Τη μεγάλη την έδωσα στο Γρήγορη, γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα την καταφέρει. Την έχω. Και για βραδινό σου έχω ένα τσαλιντζάκι, Γρήγορη. Καθίστε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει. Φάγαμε, έχουμε σκάσει. Νιώθω σκασμένο, παιδιά. Φεύγουμε τώρα και γυρνάμε σπίτι. Μας κεράσω τώρα ένα κουβά με φτερούγες από το fast. Και σου δώσω και 50 ευρώ. Κάτσε, αλλάζει το πράγμα. Περιμένει λίγο. Και 50 ευρώ. Το παίρνω πίσω. Είμαστε έξω από τα μέτρο μόλις στον Άγιο Δημήτριο. Θα πάμε μέσα στα KFC να πάρουμε το βραδινό και τέλος. Πραγματικά δεν μπορώ άλλο KFC. Σκέφτομαι ότι είναι το τελευταίο γεύμα. Όλοι πάμε μέσα. Πάρε κάτι χαλαρό, πιστεύω τώρα. Εγώ λέω να πάρουμε σου. Τα μπουτάκια. Πάρε τα μπουτάκια, ναι. Έχεις καμία καλύτερη ιδέα. Όχι. Όχι. Τα μπουτάκια θα πάρει. Αυτά τα hot legs είναι τα μπουτάκια. Θα μου βάλει μια τέτοια διάδα. Και έχετε βάλει και κάτι καινούργια τα οποία είναι πράσινα. Όχι σε μπουτάκια. Κάτι καινούργια προϊόντα που έχω δει. Τι είναι αυτό, vegan και καλά. Θα μου βάλεις μία λίστα. Αγόρασα μία αραβική. Έχει μέσα λέει αυγό, γάλα, διάφορα τέτοια. Το challenge που θα σου βάλω. Δεν υπάρχει κανένα challenge. Μόλις θα τα πας. Καλή σου όρεξη. Δεν υπάρχει. Είσαι κερδισμένο. Ένα πενταρικάκι. 50 ευρώ. Είσαι μέσα για ένα πενταρικάκι τουλάχιστον τη μισή. Μέσα. Πήραμε το KFC και φύγαμε έξω από τα μόλι γιατί γίνεται χαμός. Τελευταίο και βραδινό γεύμα. Πήραμε να φάμε δύο μπουτάκια. Spicy, καυτερά. Ελπίζω να μην είναι πολύ καυτερά. Και μία αραβική vegan με αυγό. Ήου. Φιλέ, αυγό και γάλα για το challenge του Γρηγόρη. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε με το challenge του Γρηγόρη. Βασικά όχι, εντάξει, θα ξεκινήσω με τη δοκιμή εδώ πέρα. Παιδιά, αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Είναι δύο τέτοια, σχετικά μικρά για 4,40. Αλλά δεν πάει να είναι ωραία. Γνώμη. Είναι πολύ καυτερά. Okay. Αλλά είναι τέλεια. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι twister απλά για vegan. Γρηγόρη, για 50 ευρώ πρέπει να φας τουλάχιστον το μισό. Ξέρετε κι εσείς ότι στο παρελθόν είχα γίνει vegan για 24 ώρες. Αν μου λες όμως ότι έχει γάλα. Γάλα μέσα εδώ. Πάμε, Γρηγόρη. Δεν έχεις χρόνο, απόλαυσέ το. Μέχρι στιγμής φυσιολογικό. Καλό είναι. Ρε φίλε, τσάπα 50 ευρώ θα σου δώσω. Εγώ πίστευα ότι ήταν αηδία. Γι' αυτό το πήρα. Εντάξει, τώρα τι να σου δώσω. Εσύ θα το φάσω όλο τόσο πολύ. Νομίζω ουσιαστικά είναι κάπου. Άλλε δύο μπουκίτσε. Βασικά για σένα μία. Για μένα μία. Ωπα ρε φίλε, εντάξει, εντάξει, sorry, δεν ήξερα. Έλα ρε φίλε, το πιο easy 50 ευρώ που του έδωσα. Εσείς τι λέτε, συμφωνείτε. Φυσικά, αυτό είναι το 50 ευρώ. Πάμε να κάνω κι εγώ τη δοκιμή. Δεν ξέρω γιατί το άρεσε, περίεργο. Βλέπεις κάποια διαφορά ή μήπως είμαι vegan? Φίλε, όντως. Ναι, απλά δεν σου φέρνει τόσο τη γεύση κοτόπουλο. Αλλά είναι ωραίο. Ναι, είναι ωραίο γευστικά. Οπότε σήμερα έχει πάει καλά. Και όσο βλέπετε εδώ πέρα το BL να τρώει, θέλω να κάνετε ένα τεράστιο like στο βίντεο. Subscribe στο κανάλι για να μένετε συντονισμένοι. Μπορεί να έρθετε και πιο δύσκολα challenge και πιο ακραία challenge. Μπορώ να σου ελέγχω και τη ζωή για μία μέρα. Ω, καλή ιδέα. Τι λέτε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, οπότε κάπου εδώ θα φτάσει στο τέλος του σημερινού βίντεο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Μία εγγραφή στο κανάλι. Πάμε να φτάσουμε στους 60.000 συνδρομητές. Αυτά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια, bye.